είμαι 35 χρόνια εδώ. Τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί να υπάρξει μέρα τώρα που να μην πατήσουμε ούτε ένα ευρώ από ούτε την προηγούμενη Πέμπτη, ούτε ένας πελάτης. Οριακή είναι η κατάσταση για πολλούς επαγγελματίες που έχουν κρατήσει ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους, ακόμη και αν αυτές αφορούν σε πρώτες ύλες απαραίτητες για το φαγητό. Τα σούπερ μάρκετς, άλλωστε, διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση της όλης κατάστασης με την αγωνία στα κρεοπολία, ειδικά εν όψη του Πάσχα. Μεγάλη. Είναι μια έρημη πόλη η Καλαμάτα. Και τις τελευταίες ημέρες εδώ στην αγορά πάρα πολύ ερημιά, τίποτα. Μικρές ποσότητες και οι πελάτες μας, γιατί ούτε από τα χωριά δεν μπορούν να έρθουν τώρα να ψωνίσουν. Ας πούμε, είχαμε πελάτες, παππούδες, γιαγιάδες, που ερχόντουσαν, τώρα αν δεν οδηγεί κάποιος δεν μπορεί να έρθει Καλαμάτα, γιατί δεν υπάρχει ούτε η συγκοινωνία από ό,τι ξέρετε. Και εγώ μια πελάτησα ρώτησα, τους λέω άμα θέλει κάποιος, εγώ λέει δεν βάζω ούτε γείτονα στο αυτοκίνητό μου, κανέναν, μόνο αν θέλει να του ψωνίσω. Οπότε τώρα βλέπουν και τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν μέσα και τα παίρνουν όλα για να μην, ξέρω εγώ. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα, είμαστε ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ και αισιοδοξούμε. Σίγουρα η κίνηση είναι μειωμένη σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Βέβαια ο κόσμος από ό,τι δείχνει θα ανταποκριθεί και φέτος στο έθιμο. Μπορεί όχι όπως άλλες χρονιές όπως είπαμε πριν, αλλά όλο και κάτι θα ψήσει ο κόσμος και την παραδοσιακή μαγειρίτσα ας πούμε θα την τιμήσει. Νομίζω ότι θα είναι καλή η κίνηση τις επόμενες ημέρες, θα κορυφωθεί. Ήδη 2-3 μέρες τώρα υπάρχει μια κινητικότητα. Εντάξει, φέτος το Πάσχα είναι λίγο διαφορετικό λόγω του κοροναϊού. Φέτος λίγο λιγότερες, πιο μικρές ποσότητες λόγω ότι κάθε οικογένεια πλέον θα είναι σπίτι της. Δεν θα υπάρχει σημάσμα του κόσμου, των οικογενειών. Ακόμα δεν ξέρουμε πόσο διαφορετικό θα είναι το Πάσχα. Έρχονται όμως από τη Δευτέρα, από την Τετάρτη είχε κινήσει. Παίρνουν τηλέφωνα παραγγελίες και έρχονται ένας-ένας και θα παίρνουν τα κρέατα. Η αγωνία έχει να κάνει και με τους κτηνοτρόφους, καθώς όπως όλα δείχνουν, πολλά αρνιά και κατσίκια δεν θα μπορούν να διατεθούν. Ναι, θα μείνει, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν κλείσει και τα ξενοδοχεία, έχουν κλείσει και τα μαγαζιά που εμείς και ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, όλοι οι κρεοπόλιδες δίναμε και σε κάποιες ταβέρνες, σε κάποια ξενοδοχεία που ερχόντουσαν τουρίστες και τέτοια. Τώρα όλα αυτά θα μείνουν αδιάθετα, όλα αυτά τα κρέατα. Οπότε όλοι επηρεάζονται. Πρώτα η παραγωγή, μετά εμείς και μετά το κράτος. Γιατί το κράτος δεν χάνει. Το πρόβλημα είναι αλυσίδα. Ξεκινάει από τον παραγωγό και φτάνει μέχρι και στον καταναλωτή, ας πούμε, και σε εμάς παντού. Είναι μια αλυσίδα. Αυτά είναι πρόβλημα. Ο κάθε παραγωγός έχει τους πελάτες του. Εντάξει, θα είναι κομμένοι ένα 20% γιατί δεν θα κατέβουν οι Αθηναίοι που και αυτοί συμβάλανε στο να πάρουν πιο πολλά αρνοκάτσικα. Είναι λογικό. Αλλά θα βοηθήσουμε εμείς τους παραγωγούς να πάρουμε μια πιο μεγάλη ποσότητα. Θα δούμε τώρα και μέχρι το τέλος θα γίνει με τις τιμές. Οι τιμές άλλωστε είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας με τα κρεοπολία στη Μεσσηνία και ειδικά στην αγορά της Καλαμάτας να προσπαθούν να τις κρατήσουν χαμηλά για τους καταναλωτές. Στα ίδια επίπεδα. Εμείς τα ίδια αγοράσαμε. Εγώ κάθε χρόνο σφάζω εδώ από τα περιβολάκια του αδερφού μου συγκεκριμένα. Τι να του πεις κι αυτού μου. Ότι φέτος θα το πάρουμε πιο φθηνά όταν παιδεύονται μια οικογένεια όλο τον καιρό. Τι να πεις. Τι ίδια. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας καταλάβει και εμάς να καταλάβει και τον παραγωγό όλους. Και πρώτα το κράτος όλους να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί με τι λεφτά θα ψωνίσουν κιόλας εφόσον δεν δουλεύουν. Είναι και καλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια λόγω των συνθήκων. Σε 7,90 ας πούμε ενδεικτικά έχει φέτος το αρνί και το κατσίκι και πέρσι είχε 9 ευρώ. Οι τιμές είναι όπως και τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν αλλάζουν οι τιμές. Στηρίζουμε τον καταναλωτή. Τις όποιες αυξήσεις απορροφάμε εμείς. Αρνί κατσίκι είναι στα 10 ευρώ. Όλες οι τιμές είναι ίδιες. Οι τιμές είναι προσιτές. Έχουμε μια συνεργασία πολλά χρόνια με τους παραγωγούς. Και δεν μπορούμε και εμείς να τα πάρουμε τσάμπα. Τα κρέατα πίσω. Τα κατσίκια γιατί έχουν και αυτοί πολλά έξοδα. Επομένως το αρνί και το κατσίκι φέτος στην επιχείρησή μας έχει 8,90 το κιλό.